Οργανώσαμε αυτή τη γιορτή για να πάρετε μία γεύση από τη δουλειά των εκπαιδευτικών και κυρίως των μαθητών του σχολείου μας. Στη θεατρική μας παράσταση επιλέξαμε ένα έργο με θέμα τη διαφορετικότητα και τις συνέπειες της μη αποδοχής της. Η διαφορετικότητα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ατόμου. Λειτουργεί ως ερέθισμα για τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό της προσωπικής ταυτότητας, δηλαδή της μοναδικότητας του καθενός. Η αναγνώριση, η αποδοχή και ο σεβασμός των ατομικών διαφορών αποτελούν βασικά συστατικά της ψυχικής και της κοινωνικής ανάπτυξης και υγείας, ενώ το αντίθετο οδηγεί στην εμφάνιση διάφορων προβλημάτων. Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, που τελευταία έχει πάρει τις σχετικές διαστάσεις, είναι ένα από αυτά. Συχνά, η διαφορετικότητα εκλαμβάνεται ως περίεργη, τρομακτική ή υποδέεστερη. Έτσι, οι διαφορετικοί σε εισαγωγικά μαθητές αποδυναμώνονται ψυχικά και κοινωνικά και γίνονται εύκολοι στόχοι συμπεριφορών εκφοβισμού, βίας και απομόνωσης. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο στο σοβαρό αυτό θέμα, γιατί δεν είναι και ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης. Κλείνοντας όμως, θα ήθελα να επισημάνω πως η στάση της οικογένειας, καθώς και η δεσιτοποίηση και η παιδεία των μαθητών, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση και κυρίως στην πρόληψη αυτού του φαινομένου. Όλοι οι άνθρωποι, λοιπόν, έχουν δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στην καθημερινή ζωή, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, σωματική εμφάνιση, προτιμήσεις, δεξιότητες, εθνικότητα ή αναπηρία. Γι' αυτό επιβάλλεται η αλλαγή αντίληψης του κοινωνικού συνόλου και η αποδοχή του διαφορετικού. Θα σας αφήσω να παρακολουθήσετε την ιστορία του Τριαντάφυλλου και της Ανθής. Καλή διασκέδαση! Ήταν ένα αγόρι που ζούσε στην εξοχή, πέρα μακριά. Εκεί που ο ασφαλτόδρομος γινόταν ένα μικρό μονοπάτι. Αυτό το μονοπάτι περνούσε μέσα από τα αιωνόδια δέντρα ενός πυκνού δάσους και ανέβαινε προς το μοναχικό βουνό. Η οικογένειά του ζούσε ορμόμαχη. Κάτω στην πόλη έλεγαν πως το σώμα του Τριαντάφυλλου ήταν άνθρωποι παράξενοι, διαφορετικοί. Όμως πιο παράξενος από όλους ήταν ο Τριαντάφυλλος. Κάθε φορά που είχε πανσέλινο, ξεφύτρωναν λουλούδια σε όλο του το σώμα. Το πρωί, μετά το πανσέλινο, η μαμά του ψαλίδιζε απαλά τα λουλούδια και ο Τριαντάφυλλος ξεκινούσε για το σχολείο. Ο Τριαντάφυλλος αγαπούσε πολύ το σχολείο. Όμως επειδή ήταν διαφορετικός από τα άλλα παιδιά, η δασκάλα τον έβαλε να καθίσει στο τελευταίο θρανείο και τα παιδιά κρατούσαν απόσταση ασφαλείας από αυτόν. Μια ημέρα εμφανίστηκε στο σχολείο ένα κορίτσι, η Ανθή, που η οικογένειά της είχε σχολή χορού. Η Ανθή ήταν ένα πολύ γλυκό κορίτσι. Μόνο από το δεξί της πόδι ήταν λίγο πιο κοντό από το αριστερό και κάθε μέρα φορούσε ένα λουλούδι πίσω από το δεξί της αυτή. Ήταν άνετη, με ένα φωτεινό χαμόγελο και τα παιδιά τη συμπάθησαν αμέσως. Είναι πολύ ωραία. Ναι, ωραία είναι. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
Ο τριαντάφυλλος ξαφνιάστηκε από την άρνηση της ανθής. Παρατήρησε στη φωνή της μεγάλη μελαγχολία, αλλά και λαχτάρα. «Είναι από οικογένεια χορευτών», σκέφτηκε. Ήταν σίγουρος πως αγαπούσε τη μουσική και πως θα ήθελε να πάει στο χορό. Μετά από αυτές τις σκέψεις, ο τριαντάφυλλος έφυγε από το σχολείο. Κανείς δεν πρόσεξε την απουσία του, εκτός από την Ανθή. Όταν ο τριαντάφυλλος έφτασε σπίτι του, ψηλά στο μοναχικό βουνό, πήγε κατευθείαν στο δωμάτιο του θείου Νόντα και του ζήτησε μερικά μέτρα δέρμα φιδιού από αυτό που άλλαζε η χοντρή Λούση. Μετά βρήκε μία βελόνα και ένα καρούλι με χρυσή κλωστή στην τσάντα της μητέρας του. Ύστερα πήγε στην αποθήκη και βρήκε μια παλιά σέλα αλόγου. Ο τριαντάφυλλος έφερε στο μυαλό του τα πόδια της Ανθής. Σχεδίασε το σχήμα, το μέγεθος και το διάστημα ανάμεσα στο δεξί της πόδι και το πάτωμα. Και τότε έκοψε και έραψε και κόλλησε. Δούλευε συνέχεια για τρεις ημέρες έως το Σάββατο το πρωί και έφτιαξε τα πιο χαριτωμένα γοβάκια από φιδόδερμα που είδε ποτέ κανείς στην περιοχή αυτή. Και το τακούνι του δεξιού παπουτσιού ήταν λίγο πιο ψηλό από το αριστερό. Ο τριαντάφυλλος χάρηκε τόσο πολύ που παρόλο που δεν ήταν πανσέλινος, μία τούφα ροζ τριαντάφυλλα φύτρωσαν στο κεφάλι του. Το απόγευμα, ο τριαντάφυλλος πήγε στο σπίτι της Ανθής. Και εγώ, τα ξέρω πολύ φίλο.
άρεσε η παρουσία του στο χορό με την ορφή. Και κατάλαβα πως κι αυτός ήταν ένα παιδί σαν όλα τα άλλα. Ο Τριαντάφυλλος και η Ανθή έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Της αποκάλυψε πως κάθε πανσέλινο φύτρωναν λουλούδια στο σώμα του. Και εκείνη του είπε πως το λουλούδι που φορούσε στο αυτί της φύτρωνε μόνο του. Από εκείνη την ημέρα η Ανθή φορούσε τα φιδίσια βοβάκια της και όταν πάλωσαν ο Τριαντάφυλλος της έφτιαξε άλλο ζευγάρι. Εδώ και 25 χρόνια φτιάχνει τα παπούτσια της και έχουν το δικό τους σπίτι πάνω στο μοναχικό βουνό που τώρα το λένε λόφο των ανθισμένων λουλουδιών. Η Ανθή και ο Τριαντάφυλλος έγιναν κυπουροί. Αυτή είναι η επιχείρηση όλης της οικογένειας. Βλέπετε, καθένα από τα 7 παιδιά τους γεννήθηκε με έμφυτο ταλέντο στην κυπουρική. Thank you.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους μαθητές του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού του Συλλόγου του Καστορίου ο Πολυδέρκης που πλαισίωσαν τη χορογραφία «Το Καλομήρι του Χρήστο και το Καλομήρι του Παναγιώτη». Στον Χρήστο διπλό ευχαριστώ γιατί γράφει την Πανελλήνια στο παιδί και παρόλα αυτά βρήκε το χρόνο μέσα. Thank you.
Μαζί μας έχουμε την κυρία Άννα Σοπιάδου, η οποία είναι η διευθύντρια του ΕΚ Μιστρά. Να μας πείτε για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση που παρουσιάσατε σήμερα, εσείς και τα παιδιά σας. Καταρχήν θα πω συγχαρητήρια. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω σε εσάς να μας πείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε στις προσκλήσεις μας και έρχεστε και καλύπτετε τη δουλειά μας, γιατί έτσι μας μαθαίνει ο κόσμος. Είναι πολύ καλό αυτό για το σχολείο μας. Και για μας είναι ότι λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, ευχαριστούμε πάντως πολύ. Λοιπόν, σήμερα είχαμε ένα θεατρικό το οποίο αναφερόταν στο σεβασμό στη διαφορετικότητα. Επειδή, όπως ξέρουμε, η μη αποδοχή της διαφορετικότητας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Και όταν λέω διαφορετικότητα, αναφέρομαι στο φύλο, στην ηλικία, στην εθνικότητα, αναπηρία, τη σωματική διάπλαση, τα πάντα. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, γι' αυτό είναι και διαφορετικός. Συγγνώμη να σας διακόψω, ναι. Από την εμπειρία σας, πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει, να πάψει ο κόσμος να βλέπει διαφορετικά? Κοιτάξτε να δείτε. Οπωσδήποτε πρέπει η ίδια η οικογένεια, ξεκινώντας από την οικογένεια, να μαθαίνουμε στα παιδιά μας να αποδέχονται το διαφορετικό, να μην μας τρομάζει, γιατί περισσότεροι άνθρωποι τρομάζουν, ίσως το διαφορετικό το θεωρούν ότι είναι και κάτι μειονεκτικό, κάτι που δεν το θέλουν. Παρόλα αυτά, αυτό δεν ισχύει. Αν λοιπόν μέσα από την οικογένειά μας το διδάξουμε αυτό πρώτα στα παιδιά μας, από όταν είναι μικρά, το να αποδέχονται το διαφορετικό, και στην πορεία με τη βοήθεια και του σχολείου, των δασκάλων, να διαπαιδαγωγηθούν τα παιδιά έτσι ώστε να μάθουν να το αποδέχονται. Διότι η μη αποδοχή της διαφορετικότητας δημιουργεί τη βία και το σχολικό εκφοβισμό. Ένα φαινόμενο δηλαδή που έχει αρχίσει και παίρνει μεγάλες διαστάσεις στα σχολεία. Στο δικό σας σχολείο το αντιλαμβάνεστε το? Στο δικό μας, κοιτάξτε να δείτε, στο δικό μας σχολείο δεν μπορώ να πω ότι έχουμε σχολικό εκφοβισμό. Γιατί ο σχολικός εκφοβισμός είναι κάτι που γίνεται επανειλημμένα και με κάποιο στόχο. Δεν έχουμε εμείς σχολικό εκφοβισμό. Εμείς απλώς κάποιες φορές, επειδή κάποια παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν ίσως το θυμό τους, έχουμε κάποιες εκφάνσεις βίας περισσότερο, αλλά όχι σχολικό εκφοβισμό. Το σημερινό έργο λοιπόν που παρουσιάσαμε μας μιλάει για ένα παιδί, τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος η διαφορετικότητα που είχε ήταν ότι φύτρωναν στο σώμα του λουλούδια κάθε φορά που είχε πανσέλινο. Τα οποία λουλούδια η μητέρα του τα ψαλίδιζε και αυτός πήγαινε στο σχολείο με χαρά. Όμως τα παιδιά δεν τον δεχόντουσαν. Ακόμη και η δασκάλα του τον είχε βάλει να καθίσει στο τελευταίο θρανείο. Γιατί η διαφορετικότητα δημιουργεί και απομόνωση. Πολλές φορές δηλαδή έναν διαφορετικό άνθρωπο τον βάζουμε στην άκρη, δεν τον θέλουμε. Έρχεται λοιπόν στο σχολείο μια κοπελίτσα, η Ανθή, που έχει και αυτή διάφορα θέματα που την κάνουν να ξεχωρίζει, όπως το ότι το ένα ποδαράκι της είναι πιο κοντό από το άλλο και αυτό δεν την βοηθάει στο περπάτημα. Τέλος πάντων, τα δυο αυτά παιδιά έρχονται κοντά και αναπτύσσεται μια φιλία μεταξύ τους, η οποία τελικά είναι και η αρχή του να καταλάβουν και οι άλλοι μαθητές ότι ο συμμαθητής τους ήταν σαν και αυτούς. Έτσι λοιπόν, με αφορμή την Ανθή και τη φιλία της με τον Τριαντάφυλλο, αποδέχονται τον Τριαντάφυλλο όλα τα παιδιά και γίνονται φίλοι. Μάλιστα, ήταν πάρα πολύ ωραία η ιστορία. Αλλά εκτός από το θεατρικό, είδαμε και μερικά πολύ όμορφα χορευτικά από τα παιδιά. Ναι, φέτος ξεκινήσαμε και χορό στο σχολείο. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αυτό ήταν μεγάλο κατόρθωμα των παιδιών. Γιατί πιστεύω ότι τα πήγανε πολύ καλά. Γιατί η καλλιέργεια του ρυθμού είναι πολύ δύσκολη στα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Όμως τα πήγανε πολύ καλά, πραγματικά χάρηκα, πολύ καλά. Και είχαμε και δύο παιδιά από το Πολιτιστικό Σύλλογο του Πολυδεύκη, την ομάδα ελληνικού παραδοσιακού χορού του Καστορίου, τον Πολυδεύκη. Που μας βοήθησαν. Μπράβο. Και εκτός από αυτά,
πάω στο τρίτο κομμάτι τώρα της σημερινής βραδιάς. Ήταν οι φωτογραφίες που μας δείξαν αυτό το καταπληκτικό βιντεάκι με τα τόσα μα τόσα πράγματα που έχετε κάνει όλη τη χρονιά. Ναι. Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Από κυπουρική, από μαγειρική, ζαχαροπλαστική, τα πάντα. Έχουμε εργαστήρια στο σχολείο, έχουμε εργαστήρια. Και όλα αυτά τα πράγματα που είδατε και εδώ να εκθέτουμε ήταν τα... Δημιουργίες των παιδιών. Οι δημιουργίες των παιδιών. Μπράβο, ακριβώς, πάρα πολύ οι δημιουργίες όμορφα. Των παιδιών. Πολύ όμορφα, πρέπει να το πούμε αυτό, κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Από το Υπουργείο, από πιο πάνω, από σας περιμένετε κάτι, ζητάτε κάτι να σας βοηθήσουν. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που θα μας βοηθούσε πάρα πολύ, δηλαδή τα δύο πολύ σοβαρά προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο, το πρώτο το οποίο είναι και μόνιμο είναι το ότι το σχολείο μας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, παρόλο που είναι σχετικά καινούριο, και το ότι δεν στελεχωνόμαστε πάντοτε πλήρως και εγκαίρως. Δηλαδή, αν στελεχωνόμασταν νωρίτερα και πλήρως, αυτό θα ήταν μια βοήθεια, μεγαλύτερη βοήθεια, γιατί μετά πέφτει πολύ βάρος στους υπόλοιπους συναδέλφους. Από ό,τι θυμάμαι, γιατί είχαμε έρθει και πέρσι και μιλήσαμε, το ίδιο πρόβλημα είχατε και πέρσι, έτσι. Δεν είναι πρόβλημα του δικού μας σχολείου. Γενικά, είναι γενικά πρόβλημα μάλλον όλων των ειδικών σχολείων, λίγος πολύ. Πάντως, είσαστε να ξαναδώσω τα συγχαρητήριά μου. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Και είδα τα παιδιά αυτά ευτυχισμένα και χάρηκα πάρα πολύ σήμερα. Ναι, προσπαθούμε κι εμείς να κάνουμε τις μέρες τους πιο χαρούμενες. Το πετυχαίνετε. Θέλω να το πιστεύω, γιατί αυτό είναι που μας δίνει και κουράγιο να συνεχίζουμε, η δική τους χαρά. Να είστε καλά, να συνεχίσετε τον αγώνα σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς. Εδώ συναντήσαμε και τον κύριο Χρήστο Πλιώτα, τον Δημοτικό Σύμβουλο, να μας πείτε κι εσείς πώς είδατε τη σημερινή εκδήλωση των παιδιών. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, συγκινητική. Το μήνυμα ήταν διαφορετικότητα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετικότητα, και το θέμα της παράστασης που έπαιξαν τα παιδιά με τον Τριαντάφυλλο ήταν αυτό. Πραγματικά είναι να εκπλήσεται κανείς από την πολύ ωραία δουλειά που γίνεται στο ειδικό σχολείο του Καραβά, και πραγματικά χάρηκα που μπορείς να αγοράσεις και να πάρεις κάτι από τις δημιουργίες που κάνουν τα παιδιά, είτε τις ξυλογλυπτικές, είτε τις μαγειρικής, είτε τα ωραία τους σαπούνια, είτε... Πολλά πράγματα. Ακριβώς. Είτε τις κατασκευές, τις φυτικές που κάνουν. Πραγματικά εξεπλάγιν, και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Αυτές οι δημιουργίες, οι καταπληκτικές που κάνουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές του σχολείου και τα παιδιά, πραγματικά να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο και να μπορεί, ας πούμε, να πάρει και αυτός, ο καθένας μας δηλαδή, κάτι από το σχολείο. Είναι μια πολύ καλή ιδέα, τώρα το λέμε, μεθαύριο σε 2-3 μήνες που αναλαμβάνει η νέα δημοτική αρχή, να είναι ένα πολύ ωραίο. Ναι, να το δούμε πραγματικά, δηλαδή ίσως θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε. Παραδείγματος χάρη θα μπορούσα να πω, ίσως σε κάποιες εκδηλώσεις του Δήμου να προτιμούμε κάποιες δημιουργίες από το ειδικό σχολείο Καραβά, που πραγματικά εξεπλάγει, να πούμε. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Ακριβώς, αυτό είπα και εγώ και στην κυρία Άννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και ευχαριστώ Χρήστο. Και πραγματικά πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή σε αυτό το ειδικό σχολείο, διότι δεν είναι μόνο της Σπάρτης, του Δήμου Σπάρτης, αλλά είναι το σχολείο που αφορά όλη τη Λακωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.